Ευρισκόμεθα εις την 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Και αφού θα ξανάρθει, τότε οι πιστοί πρέπει να είναι έτοιμοι. Ότι στις παραμονές της ελεύσεως του Χριστού θα έχουμε την παρουσία του Αντιχρίστου. Με αυτά ασχολείται η 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου και μας τα λέγει κατά έναν πολύ θαυμαστόν τρόπο, αλλά δεν μας λέγει απλώς μόνο το θέμα του Αντιχρίστου, για το οποίο έχουμε δείξει μία περιέργεια χωρίς να παίρνουμε μία ανάλογη στάση απέναντι στον ερχομό του προσώπου του. Αλλά ο Άγιος Κύριλλος τοποθετεί το θέμα μέσα σε ένα πλαίσιο πνευματικής ζωής και γνώσεως. Έτσι λέγαμε την περασμένη φορά, όπως μας εκθέτει ο Άγιος Κύριλλος, ότι ο κόσμος αυτός ήδη ερυπάνθη, όχι βεβαίως από τα απορρυπαντικά που έχουν αυξηθεί και έχουν χαλάσει και λερώσει τις θάλασσες και τις στεριές και την ατμόσφαιρα, αλλά έχει ρυπανθεί ο κόσμος αυτός από την αμαρτία, όπως λέγει, επειδή γάρ και φθορά και κλοπή και μοιχεία και παν είδος αμαρτιών εχήθη επί της γης και αίματα εφέμασιν εμίγει εν το κόσμο, γέμισαν τα πάντα από βρωμιά ηθική, ή να ουν μη μείνει το θαυμαστόν τούτο οικητήριον ανομίας πεπληρωμένων, παρέρχεται ο κόσμος ούτως ή να ο καλείον αναδειχθεί. Γι' αυτό, επειδή λέει, να μην μείνει αυτό το θαυμαστόν οικητήριον η γη μας γεμάτο από την ανομία, περνάει αυτός ο κόσμος για να αναδειχθεί ένας καλύτερος κόσμος. Το κύριο θέμα λοιπόν είναι ότι ο κόσμος παρέρχεται. Βέβαια θα θέλαμε μόνο με δύο λόγια να σας έλεγα ότι το οικητήριον αυτό, δηλαδή η γη μας, είναι θαυμαστόν. Είναι θέμα οπτικής γωνιάς. Αν θέλετε, είναι θέμα καρδίας. Διότι αν θα λέγαμε ότι το σύμπαν, καλύτερα η γη μας, να μην πάω στο σύμπαν, η γη μας είναι άσχημη, είναι γιατί η αμαρτία την έκανε άσχημη, ή μέσα μας υπάρχει αμαρτία και δεν μπορούμε να δούμε αυτό το θαυμαστόν πράγματι οικητήριον του Θεού, όπως θα είχε βγει από τα χέρια του Δημιουργού. Δεν μπορείς να δεις το σύμπαν παρά μόνο με τα μάτια της αγνότητος. Αγαπητοί μου, μόνο η καθαρότητα της καρδίας εξασφαλίζει όραση εξαντικειμένου αληθή, όχι δηλαδή ένα μπέρδεμα αυτής της γνώσεως, της δημιουργίας ολοκλήρου. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, το οποίο είναι και πολύ χαρακτηριστικό και πολύ χτυπητό. Η γενετησία πράξης, μίξης και στα ζώα και στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος είχε μίαν απολύτως καθαρή καρδιά, θα μπορούσε να ειδεί
αυτήν τη γενετησίαν πράξη ως το σοφότερο έργο του Θεού. Επειδή όμως επονηρεύθη ο άνθρωπος, αυτήν τη γενετησίαν πράξη τη βλέπει με μύρια βρώμικα μάτια, με μύριους τρόπους ακαθάρτους. Πονηρεύεται και τότε δεν μπορεί πια να δει τη δημιουργία ορθά. Το ότι δεν μπορεί να δει τη δημιουργία ορθά, αυτό είναι μια επίπτωση της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Έτσι, αν μπορούσαμε να είχαμε τα μάτια εκείνα όπως ο Θεός τα έπλασε, με μια καρδιά απολύτως καθαρή, θα βλέπαμε εντελώς αλλιώτικα. Σας θυμίζω μόνο σαν, θα λέγαμε, ενίσχυση του πράγματος, τούτη τη θέση της Αγίας Γραφής. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει ότι ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί και ούκ ισχύνοντο, διότι δεν υπήρχε πονηρία. Έτσι έβλεπαν όλο το ανθρώπινο σώμα με ίχνος πονηρίας να υπάρχει. Μόλις όμως αμάρτησαν, άρχισαν να ντρέπονται, μπήκε η πονηρία. Άλλο τώρα ότι αμάρτησαν, εννοείται ως προς την εντολή του Θεού, όχι γενετήσια, εκεί δεν υπάρχει αμαρτία. Τότε συνήλθαν μετά από τον παράδεισο. Αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να προφυλαχθεί σε μια φθορά που θα γίνει το μέσα του ραγδαία. Και ο Θεός βάζει την τροπή για να μην υπάρξει η ραγδαία φθορά του ανθρώπου, γιατί δεν θα έβλεπε πια σωστά. Και σαν ανασταλτικόν του κατηφόρου που παίρνει, έρχεται η ντροπή. Όπως και ο θάνατος είναι τιμωρία, αλλά και ταυτόχρονα είναι ευεργεσία, διότι δεν γίνεται το κακό αιώνιο και αθάνατο. Έτσι και η ντροπή. Τι σημαίνει? Ήλθε ο Θεός στην πτώση του ανθρώπου που εμολύνθη η καρδιά του, να βάλει ένα ανάχωμα και να προστατεύσει όσο μπορεί τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε πια να δούμε τη δημιουργία όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Όσο να προσπαθήσουμε, το 100% δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει για μας. Αλλά ο κόσμος αυτός, ανεξάρτητα το ότι τον βλέπουμε με κάποια πονηριά, είναι θαυμαστών οικητήριων, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και μπορούν αυτό να το εκτιμήσουν μόνον οι Άγιοι. Μόνον οι Άγιοι. Μη μου πείτε ότι αν πάμε σε μια εξοχή, δούμε μια ανατολή ηλίου στη θάλασσα και ένα πρωινό καταπληκτικό με τα χρώματά του, όπως ο ήλιος τα δημιουργεί, ή μια δύση, μη μου πείτε ότι εκεί μπορούμε να βγάλουμε την ομορφιά της δημιουργίας. Απλώς την ψηλαφούμε την ομορφιά της δημιουργίας. Μόνο την ψηλαφούμε την αληθινή ομορφιά της δημιουργίας, δεν μπορούμε πια να τη δούμε. Απόδειξης ότι ο άνθρωπος επενόησε σε όλα τα θρησκευτικά του συστήματα που έφτιαξε, εκείνα που λέγαμε την ώρα των απορριών. Τι λέτε? Το φαινόμενο της διαρχίας. Ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Πηγαίνετε να ειδείτε σε όλα τα ιδωλολατρικά συστήματα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, θα βρείτε παντού μια σφραγίδα που δεν αφήνει πουθενά να μη σφραγίσει τα πάντα. Η διαρχία. Ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Και όμως
Ο Θεός είναι ο δημιουργός και της ύλης και του πνεύματος. Αυτό το χάσαμε. Γιατί δεν μπορούμε πια να ειδούμε. Δεν μπορούμε να δούμε ορθά. Και λέμε επί παραδείγματι στην εποχή των Μανιχαίων, θα κάνουμε λόγο σήμερα και για τους Μανιχαίους, ότι ο γάμος ήταν ακάθαρτος. Και αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος, παρότι οι Μανιχαίοι είναι μεταγενέστεροι, αλλά προφητικός, διότι ήδη το στοιχείο αυτό υπήρχε στον γνωστικισμό, να πει: θα έρθει καιρός που θα λέγουν οι άνθρωποι των γάμων ακάθαρτων, κολλιόντων, εμποδιζόντων, λέει, το να συνέρχονται εις των γάμων. Ακόμη οι τροφές θα είναι ακάθαρτες, ή θα επιτελείς φόνο εάν φας έναν καρπό που θα τον κόψεις από το δέντρο. Μυθόδη πράγματα. Και μην νομίσετε η διαρχία υπάρχει μέχρι σήμερα έξω από το χριστιανισμό όμως. Για να καταλάβετε τι είναι ο χριστιανισμός, ανοίγει τα μάτια, καθαρίζει τα μάτια και την καρδιά για να δει ο άνθρωπος την πραγματική δημιουργία όπως είναι. Δεν θα μείνω μας πιο πολύ, παρά μόνο ότι αυτό το οικητήριο παραμένει ωστόσο θαυμαστόν, παρά τα χάλια που του έχουμε δημιουργήσει και κοντεύουμε να μεταβάλλουμε τη γη μας σε έρημον. Με τον τεχνικό μας πολιτισμό, βλέπετε, κάποτε υπήρχε η άποψη ότι ο τεχνικός πολιτισμός θα δημιουργήσει βελτίωση της φύσεως. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Το λιγότερο είναι γελίο ότι ο τεχνικός πολιτισμός δημιουργεί βελτίωση της φύσεως, αλλά κατά δίκην της φύσεως. Ποιος το αρνείται αυτό? Κανείς. Όλοι μιλάμε για ένα θάνατο πια της γης μας. Ακούσατε, για ένα θάνατο πια της γης μας. Και αν προλάβουμε να βρούμε έναν τρόπο, μιλάω όπως μιλάνε οι άνθρωποι αυτή την ώρα, να βρούμε έναν τρόπο να επινοήσουμε γρήγορα σκάφη διαστημικά, να δραπετεύσουμε από τη γη, έστω οι τελευταίοι κάτοικοι της γης, για να πάμε σε άλλα αστέρια να ζήσουμε εκεί, γιατί πια η γη μας θα είναι ακατοίκητη. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κατοικηθεί. Εκεί την έφτασε ο τεχνικός πολιτισμός. Το αρνείστε, πιστεύω, κανείς. Λοιπόν, πώς ήταν η γη μας όταν βγήκε από τα χέρια του δημιουργού? Λοιπόν, ας ξέρουμε κάτι. Ο Θεός ό,τι δημιουργεί στο μηδέν δεν ξαναγυρίζει. Αυτό να το ενθυμίστε πάντοτε. Ο Θεός δεν επιστρέφει στο μηδέν τίποτα. Γιατί? Ό,τι έκανε είναι καλώς καμωμένο. Όλα είναι καλά λίαν. Γι' αυτό το λόγο, αν έρχεται η ανθρωπίνη κακία να φύρει την γη και τα επί της γης, ο Θεός δεν εγκαταλείπει τη δημιουργία του ως εφθαρμένη, αλλά μπαίνει στη μέση, βάζει μια τάξη, σταματάει την ιστορία, στέλνει τους δικαίους, θα τους στείλει στη βασιλεία του, τους αμαρτωλούς στην κόλαση, και αυτό το σύμπαν το αλλάζει και το ξαναφέρνει όχι στην πρώτη του μορφή, αλλά σε μια καλύτερα μορφή. Και αυτή η καλύτερα μορφή, όπως το λέει εδώ, είναι ο καλύον με δύο λάμβε, ο καλύτερος δηλαδή κόσμος, αναδειχθεί. Και μέσα σε αυτή την καινούργια δημιουργία θα κατοικήσει ο άνθρωπος της δικαιοσύνης, δηλαδή της αρετής. Δικαιοσύνη θα πει αρετή. Και δεν θα υπάρχει πλέον ούτε η κακή προαίρεση, θα έχει παγιωθεί η αγαθή προαίρεση, ούτε ο διάβολος, ούτε ο αντίχριστος, ούτε οι αμαρτωλοί, οι οποίοι θα βρίσκονται εις την αιωνίαν κόλαση. Ώστε λοιπόν αυτό το θαυμαστό νικητήριον
αναμένεται να γίνει καλύτερον. Να σας το πω έτσι, Δευτέρα του έκδοσης. Αυτή η Δευτέρα έκδοσης της δημιουργίας μας καταπλήσει και μας γοητεύει. Όταν προπολών ετών, σας το έχω ξαναπεί το ίδιο, αλλά δεν μπορώ να μην το θυμάμαι, είχα διαβάσει και έμαθα ότι το μέλλον της δημιουργίας είναι αυτό, δηλαδή να αλλάξει οι κτήσεις και να γίνει καινούργια, συγκλονίστηκα. Με έχουν μερικά πράγματα συγκλονίσει από το Λόγο του Θεού και με συγκλονίζουν ακόμη. Θα σας πω μόνο δύο. Η Ανάσταση των νεκρών, με τα σώματά τους εννοείται, και η αναδημιουργία της δημιουργίας με έχουν κυριολεκτικό συγκλονίσει και με κρατούν συγκλονισμένο. Και θα ευχόμουν μέχρι που να φύγω από την παρούσα ζωή να με κρατούν συγκλονισμένο. Διότι μόνο εάν μας συγκλονίζει ο Λόγος του Θεού σε εκείνα που μας αποκαλύπτει, μόνο τότε μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και να δοξολογούμε το Θεό και να φροντίζουμε για την τήρηση των εντολών Του. Γι' αυτό και θα ευχηθώ και εγώ σε εσάς αυτά να μην σας αφήσουν αδιαφόρους, αλλά να σας συγκλονίσουν, να σας συνέχουν και να τα ζείτε καθημερινά, ώστε αυτά να γίνουν και το υπόβαθρο της σωτηρίας σας. Γιατί πώς αλλιώς θα αποφύγουμε την αμαρτία, πώς αλλιώς θα αγαπήσουμε τον Κύριον, παρά μόνο εάν γνωρίζουμε εκείνα τα οποία η αγάπη, η δύναμη και η σοφία του Θεού εργάζεται. Και θέλεις λαβήν την απόδειξη από τον ρητόν, λέγει. Θέλεις να πάρεις την απόδειξη από εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει. Άκουε Ισαΐου λέγοντος, και ηλυθίσετε ως βιβλίον ο ουρανός και πάντα τα άστρα πεσείτε ως φύλλα εξαμπέλου και ως πίπτη φύλλα αποσικής. Αυτό είναι γραμμένο στον Ισαΐα στο 34 κεφάλαιο στίχος 4. Όμως επειδή ο Άγιος Κύριλλος δεν καταχωρεί ολόκληρη την προφητεία, επιτρέψατε μου να σας τη διαβάσω όπως την αντέγραψα εγώ από την Παλαιά Διαθήκη, με εκείνα που λέγει πιο μπροστά, διότι θα μας χρειαστούν αυτά τα πιο μπροστά λίγο πιο κάτω. Λέγει λοιπόν το κείμενο των Εβδομήκοντα: και τα κίσονται πάσε δυνάμεις των ουρανών. Τα κίσονται, τίκο, λιώνω, τίκο με, λιώνω με. Και θα τα ακούν, θα λιώσουν πάσε δυνάμεις των ουρανών. Μερικοί νομίζουν αυτή η λέξη δυνάμεις ότι αναφέρεται στους Αγίους Αγγέλους, όπως λέει ο Χριστός, ότι σαλευθίσονται δυνάμεις των ουρανών. Δεν πρόκειται περί των Αγίων Αγγέλων, διότι εδώ θα λέγαμε είναι φανερό, οι Άγιοι Άγγελοι θα λιώσουν, είναι περίεργο. Εξάλλου κάνει τόσο καλή περιγραφή ο Απόστολος Πέτρος που θα σας διαβάσω μετά, και θα δείτε ότι δεν πρόκειται περί των Αγίων Αγγέλων, αλλά περί των δυνάμεων του ουρανού εννοείται. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σύμπαν που αποτελεί, αποτελούν δυνάμεις, τα αστέρια. Πάρτε παράδειγμα, πώς στέκεται η γη μας, πού στέκεται? Ασκεί δυνάμεις ο ήλιος. Έτσι στέκεται η γη μας. Δηλαδή όταν λέω στέκεται, ενώ περιστρέφεται περί των ήλιων, περιφέρεται περί των ήλιων. Όλα τα αστέρια που υπάρχουν έτσι, ξεκρέμαστα, υπάρχουν φοβερές δυνάμεις, αγαπητοί μου, μέσα στο σύμπαν. Φοβερές δυνάμεις, τις ξέρετε, ξέρετε όλα αυτά πολύ καλά. Από το σχολείο μας τα ξέρουμε και από το δημοτικό σχολείο τα ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά λέει θα λιώσουν. Τι θα πει θα λιώσουν? Θα υποστούν μια κάμψη, μια αλίωση, θα γίνει κάτι.
πάσε δυνάμεις των ουρανών, όχι στο γαλαξία μας, σε ολόκληρο το σύμπαν. Και ελιγίσεται ο ουρανός ως βιβλίον. Αυτό το ελιγίσεται είναι παθητικός μέλλον του ρήματος ελίσω ή ελίσωμε το μέσον. Ο ιωνικός είναι ηλίσω εψιλον γιώτα και δασία. Ηλίσω με δύο σίγμα έχει σημασία, γιατί από εκεί παράγεται και το ηλιτάριον, για το οποίο θα κάνουμε αμέσως παρακάτω λόγο, όπως έλιξ, κάτι που γυρίζει, ελικοειδές. Έχει πολύ σημασία, γι' αυτό σας παίρνω και τα παράγωγα της λέξεως και θα δείτε γιατί. Ότι ο ουρανός λέγει ελιγίσεται, θα περιστραφεί. Είναι έτσι μεταφράζεται η λέξη ελίσω ή ελίσωμε, που θα πει περιστρέφομαι ως βιβλίον. Και πάντα τα άστρα πεσείτε, όλα τα αστέρια θα πέσουν, όπως πέφτουν τα φύλλα του αμπελιού και τα φύλλα της οικιάς. Είδατε κάπου εκεί το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, όταν κυτριμίσουν τα φύλλα, ένα αεράκι να φυσήξει, πως πέφτουν τα φύλλα από το αμπέλι και από τη σικιά. Είναι καταπληκτικό. Για να δούμε όμως να τον αλύσουμε αυτό του Ισαΐου. Όταν λέγει ότι θα τα ακούν όλες οι δυνάμεις της, των ουρανών, μας το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος, αλλά σας είπα θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ο ουρανός ελιγίσεται ως βιβλίο. Πρέπει να δούμε πώς ήταν το βιβλίο την εποχή εκείνη. Δεν ήταν στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, που έχουμε τη μορφή των φύλων, που από τη μία του κάθε φύλο, από τη μία του πλευρά είναι κολλημένο σε μια κοινή ράχη και έχουμε τη γνωστή μορφή του βιβλίου, να μην την περιγράφω. Το βιβλίο στην αρχαιότητα είχε την μορφή του ηλιταρίου, δηλαδή από όπου παράγεται, και η λέξη ηλιτάριο σας είπα από τη λέξη ελίσω. Ήτο ένα, επειδή η ύλη τέτοια ήταν, ας πούμε είχαμε τους παπύρους, τον πάπυρο. Πάπυρο είναι μια καλαμιά είναι, που βγαίνει εκεί στις όχθες του Νείλου ποταμού, έπαιρναν από εκεί τα φύλλα του και τα λοιπά, τα επεξεργάζοντο, και σήμερα ακόμη υπάρχει πάπυρος που λέτε. Μάλιστα μου έκαναν κάποτε δώρο ένα τεμάχιο παπύρου, με συνεκίνησε, γιατί πού να έβλεπα πάπυρον. Είναι, τα κολούν καταλήλως, είναι έτσι μικρές, θα λέγαμε λωρίδες έτσι, και είναι κολλημένες η μια με την άλλη, και αυτό επεξεργασμένο καλά καλά που μπορείς απάνω να γράψεις. Σώζονται βεβαίως και χειρόγραφα επί παπύρου αρκετά, όχι μόνο στην Αγία Γραφή αλλά και άλλα κείμενα που διασώθησαν από την αρχαιότητα. Μετά είχαμε την περγαμηνή επιδέρματος ζώων, κυρίως κατσικιών, μάλιστα μικρών κατσικιών, μάλιστα κατσικιών πριν γεννηθούν από έμβρια, και επειδή ο τρόπος αυτός κατασκευής βιβλίου επενοήθη στην Πέργαμον της Μικράς Ασίας από τους Έλληνες, το προϊόν αυτό της, η κατασκευή αυτή του χάρτου, χάρτη δεν θα πει αυτό που λέμε χαρτί, είναι γενικά η μορφή ύλης που γράφουμε, λέγεται χάρτης. Τώρα έμεινε τελικά αυτό που λέμε χαρτί, έμεινε με τη γενική ονομασία χάρτης. Αυτό το κατασκεύασμα που είναι από τα ροκανίδια, ξέρετε, και από μαλλιά, από, ξέρω, πώς το λέτε, από μπαμπάκι, κάνουμε από πολλές ύλες, σήμερα κάνουμε το χαρτί. Αλλά
εκείνο ονομάστηκε από την πόλη Πέργαμον, Περγαμηνή. Η μορφή δε ήτο αυτό το, σας είπα, το ευθύγραμμο πράγμα, και ένα μόνο φύλλο ήταν, ένα μόνο φύλλο, το οποίο έπρεπε να το μαζέψουν όταν το χρησιμοποιούσαν. Το τύλιγαν έτσι, ένα τυλιχτάρι, αυτό, έβαζαν μία κλωστή εδώ και το δέναν, και οι βιβλιοθήκες της αρχαιότητας, όπως η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, επί παραδείγματι της Περγάμου, ήταν ράφια και έβαζαν αυτά τα τυλιχτάρια, προσέξτε, αυτά τα τυλιχτάρια τα έβαζαν στις θήκες, και ήταν αυτή η μορφή των βιβλιοθηκών της αρχαιότητας. Αλλά όπως εδώ τώρα ήταν γραμμένα από μέσα, από το μέσα μέρος γραμμένο, τώρα το απ' έξω, αφού η γραφική ύλη ήτο πολύ ακριβή, σημειώστε δε ότι η Πέργαμος επενόησε την Περγαμηνή, επειδή από αντίπραξη η Αίγυπτος δεν επουλούσε πάπυρον ή πουλούσε πολύ ακριβά, για να μην δημιουργηθεί άλλη βιβλιοθήκη, παρά μόνο να παραμείνει της Αλεξανδρίας η βιβλιοθήκη από τη Δηλία. Και τότε οι Περγαμηνοί επενόησαν την Περγαμηνή από δέρμα ζώου, και είναι πολύ καλύτερο το δέρμα του ζώου από ότι είναι ο πάπυρος. Πώς να γράψουμε τώρα? Μέσα γράψαμε, πρέπει να γράψουμε και από το απέξω μέρος. Το ξετυλίγω αυτό. Όχι μόνο από μέσα γραμμένο, πρέπει να γράψουμε και από απέξω. Έτσι, όταν εγώ το ξετύλιγα τυλιγμένο, το πέρα από τη βιβλιοθήκη, το ξετυλίγω για να διαβάσω και το γυρίζω μέσα έξω, κρατήστε το μέσα έξω, και το γυρίζω μέσα έξω και διαβάζω τώρα, αφού τελείωσα το μέσα, διαβάζω το απέξω. Λοιπόν, αυτή το η μορφή των βιβλίων της αρχαιότητας. Και μας λέγει ο προφήτης Ισαΐας ότι ο ουρανός ελιγίσεται ως βιβλίον. Δηλαδή θα περιστραφεί σαν το βιβλίο. Δηλαδή θα γυρίσει το μέσα έξω. Το ηλιτάριον από και έχει την σημασία του, από το ρήματος, από το ρήμα τώρα ήλο, από το ρήμα ήλο, εψιλον γιώτα, ψηλή οξία, γράφεται και με ένα λάμδα, γράφεται και με δύο λάμδα. Το μέσον είναι το ρήμα ηλούμε, εψιλον γιώτα πάντα, ηλούμε, και το ηλυθίσεται είναι παθητικός μέλλον του ρήματος ηλούμε. Προσέξτε λοιπόν, θα πει συστέλλομαι, θα πει περιστρέφομαι, θα πει γυρίζω μέσα έξω. Γυρίζω μέσα έξω, συστέλλομαι, μαζεύομαι και περιστρέφομαι. Επί ουρανίων σωμάτων ο Αριστοτέλης γράφει το εξής στον Τίμιο. Συγγνώμη, όχι, όχι, δεν θα λέω παραπομπή. Όχι, ο Τίμιος είναι του Πλάτωνος. Γιν υλωμένην, γι υλωμένην δε περί των διαπαντός πόλων τεταμένων, γράφει ο Αριστοτέλης, και σημαίνει περιστρεφωμένη τη γη περί των εαυτής άξονα, θα λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα. Ώστε μίλησα αναλύοντας και τις λέξεις για να σας δείξω εδώ κάτι που είναι πολύ καταπληκτικό, ότι το σύμπαν δεν θα φύγει από τη θέση του, αλλά θα γυρίσει το μέσα έξω, όπως ένα ηλιτάριον, ή όπως λέγει ένας στίχος ψαλμικός, ελύσεις αυτόν ως περιβόλαιο. Πώς είναι περιβόλαιο το παλτό? Όπως παλιά πηγαίναμε στο ράφτη, είχαμε ένα παλτό μέχρι να πεθάνουμε. Είχαμε ένα παλτό μόνο, και αυτό το γυρίζαμε μέσα έξω για να το κάνουμε καινούριο, να περάσουμε τα άλλα 30-40 χρόνια της ζωής μας.
Όπως λοιπόν γυρίζει το παλτό μέσα έξω και γίνεται καινούριο, έτσι θα γυρίσει το σύμπαν μέσα έξω και θα γίνει καινούριο. Αν με ρωτήσετε, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το μέσα έξω, θα σας πω είναι κατανόητο. Αυτό θα σας πω, είναι κατανόητο. Απλώς μας δίδεται μία εικόνα πώς το σύμπαν θα αλλάξει. Αλλά δεν ξέρουμε όμως πώς εννοείται αυτή η αλλαγή. Ξέρουμε μόνο τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής. Και τα αποτελέσματα είναι ότι θα περάσει το σύμπαν από τη φθορά εις την αυθαρσία. Και ό,τι είναι ζωντανό πράγμα όπως οι άνθρωποι, και από τη θνητότητα εις την αθανασία. Αυτό για να μπούμε, να ψηλαφίσουμε μάλλον το μυστήριο. Αλλά, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, και το Ευαγγέλιο φυσήν, αλλά και το Ευαγγέλιο λέγει, ο ήλιος κοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται εκ του ουρανού. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 24, στίχος 29. Πρέπει να σας πω ότι εγώ, καταρχάς ο Άγιος Κύριλλος βάζει 2-3 χωρία από την Αγία Γραφή και εγώ κάτι επιστρατεύω από τις... από τους πατέρες, κάνα 2-3 σημεία, χωρία. Υπάρχουν πάρα πολλά χωρία στην Αγία Γραφή που ομιλούν για την αλλαγή του σύμπαντος. Προσέξτε, δεν είναι ένα μοναδικό χωρίο να πει κανείς μήπως κάπως αλλιώτικα πρέπει να το ερμηνεύσουμε, αλλά υπάρχουν πολλά χωρία που ομιλούν για την αλλαγή της δημιουργίας. Τι λέγει το Ευαγγέλιο, τι λέγει ο Κύριος, ότι ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει τη λάμψη της και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό. Βεβαίως δεν πρόκειται περί των διατών των αστέρων, αλλά τα αστέρια που δεν είναι παρά πέτρες που μπαίνουν μέσα στην γηίνη ατμόσφαιρα και εκεί ερχόμενοι σε τριβή με τα μόρια του αέρος πυρακτώνονται και νομίζουμε ότι είναι αστέρια που πέφτουν. Δεν είναι οι διάτοντες αστέρες αστέρια, πραγματικά μεγάλα σώματα, αλλά εδώ μιλεί για τους αστέρες του ουρανού που θα πέσουν. Πού θα πάνε? Σας είπα εικόνα, θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ μόνο ο Άγιος Κύριλλος βάζει μίαν κάπως έτσι μια παρηγορία. Μη λυπηθόμεν, λέει, ως μόνοι τελευτώντες και αστέρες τελευτώσει. Μη λυπηθούμε ότι μόνο εμείς οι άνθρωποι πεθαίνουμε και τα αστέρια πεθαίνουν. Και τα αστέρια πεθαίνουν. Θυμάμαι κάποτε ένα πολύ ωραίο βιβλίο ενός αστρονόμου που είχε μεταφραστεί ελληνικά εδώ και 30 χρόνια πίσω, του Άγγλου, του Sir James Jeans, και ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο αυτό, το «Μυστηριώδε σύμπαν» ήταν ο τίτλος του βιβλίου, και είχε ένα κεφάλαιο που έλεγε «Ο ήλιος πεθαίνει». Με είχε εντυπωσιάσει πολύ, ήμουνα έφηβος ακόμη και με είχε νέος, και με είχε εντυπωσιάσει πολύ αυτό το κεφάλαιο, «Ο ήλιος πεθαίνει». Αγαπητοί μου, η ίδια η επιστήμη μας λέγει ότι το σύμπαν πεθαίνει. Βέβαια δεν έχουμε ανάγκη να μας το πει η επιστήμη, αλλά εν αυτή περιπτώσει κάνει εντύπωση εδώ που λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι και αστέρες τελευτώσει. Ίσως θα μας πει η επιστήμη ότι πεθαίνουν με τα αστέρια, γεννιόνται όμως κάποια καινούρια. Δεν μπορούν όμως πάντα να πεθαίνουν και να γεννιόνται, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι πεθαίνουν και γεννιόνται καινούργοι, αλλά κάποτε θα πεθαίνουν μόνο τα αστέρια. Αλλά εδώ να σημειώσω κάτι. Επειδή το φαινόμενο της πτώσεως, ή μάλλον του θανάτου του σύμπαντος,
κατά τους επιστήμονες είναι πολύ μακρύ. Επί παραδείγματι, η ζωή του ηλίου είναι τόση ώστε αν πάρουμε ότι θα ζήσει 100 χρόνια, ήδη ο ήλιος μας έχει διανύσει την ηλικία των 5 ετών. Έχει λοιπόν να ζήσει ακόμα 95 χρόνια. Δηλαδή συγκριτικά καταλαβαίνετε ότι τα 19 εικοστά ακόμη δεν τα έχει δαπανίσει τη ζωή του, παρά μόνο το 1 εικοστό. Ότι ο θάνατος του σύμπαντος δεν θα είναι ένα σύμπτωμα επιστημονικής, καλύτερα ένα σύμπτωμα φθοράς του σύμπαντος, αλλά θα είναι ένα σύμπτωμα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Εάν επί παραδείγματι αύριο έρθει ο Χριστός, το σήμαν θα αλλάξει, όχι γιατί γέρασε, αλλά γιατί ήρθε ο Δημιουργός του και το αλλάζει. Ότι δεν έχουμε δηλαδή την αλλαγή του σύμπαντος σαν που να συμπίπτει με την κατάρρευση της δημιουργίας, γιατί η ενέργεια, γιατί μπήκε ο νόμος της εντροπίας, να σας το πω και έτσι, και συνεπώς η ενέργεια μέσα στο σύμπαν είναι επί του αυτού επίπεδου και θα πεθάνει το σύμπαν. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά γιατί θα μπει ο Δημιουργός μέσα στην κτήση του και θα το αλλάξει το σύμπαν. Πεθαίνουν λοιπόν και τα αστέρια, αλλά ίσως πάλι εγείρονται. Βάζει ένα ίσως, θα σας το εξηγήσω γιατί. Ίσως λέει πάλι αναστήνονται. Όταν λέει αναστήνονται, το εγείρονται βέβαια ξαναμπαίνουν στη θέση τους. Βάζει το ίσως. Ξέρετε γιατί? Διότι πολύ σωστά το βάζει, εφιέστατα και θεόπνευστα. Διότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή του νέου σύμπαντος. Ο καθηγητής Μπρατσιώτης μέσα στην Αποκάλυψη που υπομνηματίζει βρίσκει από το κείμενο ότι δεν θα είναι η μορφή σφαιροειδής των σωμάτων μέσα στο σύμπαν. Διότι λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν και είναι μια πολύ πραγμοσύνη, αλλά απλώς σας το λέγω τώρα αυτό, ότι δεν υπάρχει πια πουθενά ο ήλιος και η γη, η σελήνη, ούτε η θάλασσα. Όλα έχουν περάσει. Όταν ο Χριστός τα κάνει καινούργια, λέγει τα αρχαία παρήλθε, τα παλιά πέρασαν. Και αφού πέρασαν τα παλιά, όλα έρχονται καινούργια. Πώς θα είναι αυτά τα καινούργια? Πώς θα είναι αυτά τα καινούργια? Επειδή λέγει δεν έχουν ανάγκη στην πόλη τη Νέα Ιερουσαλήμ ανάγκη ηλίου και σελήνης. Αυτή είναι η νέα πόλη, η Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία, είναι οι νέα κτήσεις. Είναι το καινούργιο σύμπαν, το ανακαινισμένο. Το ότι εκεί δεν έχουν ανάγκη πλέον του ηλίου, διότι θα υπάρχει το φως του προσώπου του Χριστού. Ποιο φως? Είναι το φως το άκτιστον. Διότι το φως το τώρα που υπάρχει μέσα στο σύμπαν είναι το γνωστό μας φως ως ενέργεια, η οποία ενέργεια έχει υλική υπόσταση. Είναι μια άλλη μορφή της ύλης η ενέργεια. Αλλά το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού δεν είναι το κτιστόν φως, είναι το άκτιστον φως που απορρέει από την ουσία του Θεού. Συνεπώς, αφού δεν θα υπάρχει ο ήλιος και η σελήνη, αλλά το άκτιστον φως του Χριστού, τότε τι μορφή θα έχει το σύμπαν? Εάν δια των παράδεισων με υπαινιγμό τη βασιλεία του Θεού, γιατί άλλο παράδεισος, άλλο η βασιλεία του Θεού, εάν δια των παράδεισων που ανήλθε ο Απόστολος Παύλος, λέγει ότι εκείνα που ετοίμασε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν, ούτε μάτια είδαν, ούτε αυτιά άκουσαν. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει μόνο όρασης, αλλά θα υπάρχει και ακοή.
ούτε επί καρδίαν ανθρώπου ανέβησαν αυτά. Ανέβη, έχει αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή ότι δεν στάθηκαν αντικείμενων επιθυμίας, επειδή βγαίνουν από την αντίληψη του ανθρώπου. Και συνεπώς είναι ένας καινούριος κόσμος, ο οποίος δεν είναι δυνατό να τον περιγράψει κανείς. Ανθρωπίνη γλώσσα δεν περιγράφει, ούκ εξώνες την ανθρώπο λαλήσε. Δεν είναι δυνατόν αυτά να περιγραφούν με ανθρώπινη γλώσσα. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος δεν ξέρει, λέει, ίσως η νέα μορφή να έχει πάλι τους αστέρας. Μπορεί όμως και να μην έχει τους αστέρας. Αλλά ο υλικός αυτός κόσμος, ως υλικός κόσμος, ως ύλη, δεν θα χαθεί ούτε ένα άτομο ύλης. Και άμα λέμε χαθεί, το ρήμα χάνω εννοεί επιστρέφω στο μηδέν. Όταν λέμε ένα κερί χάθηκε γιατί κάηκε, δεν χάθηκε τίποτα. Το ξέρετε από το σχολείο αυτό. Διότι έγινε κάτι άλλο. Το κερί σαν μορφή χάθηκε. Έγινε κάτι άλλο. Δεν χάνεται τίποτα. Να σας θυμίσω το Λαβουαζιέ. Έτσι, να θυμηθούμε τα πρώτα τα σχολικά μας χρόνια. Δεν χάνεται τίποτα. Εδώ όταν λέμε θα χαθούν οι αστέρες, θα γίνουν κάτι άλλο. Δεν χάνεται τίποτα. Ούτε ένα άτομο της ύλης. Και συνεπώς μη λυπηθόμεν ως μόνοι τελευτώντες. Μη λυπηθούμε ότι μόνο εμείς χανόμαστε. Και αστέρες τελευτώσει, αλλά ίσως πάλι είναι γύρονται. Η λύση δε τους ουρανούς ο Κύριος, ούχι να απολέσει τούτους, αλλά να αυτούς πάλι καλείωνας εγύρει. Αλλά έρχεται ο Κύριος όχι δια να απολέσει, να χάσει, να εξαφανίσει τους ουρανούς, αλλά να τους αναδείξει καλυτέρους. Είναι καλείωνας εγύρι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ώστε λοιπόν περνάμε από έναν παλαιωμένο κόσμο σε έναν καινούριο. Θα συμπέσει αυτό με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Σας το λέγω για δεύτερη φορά. Σημειώσατε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν βεβαίως μιλήσει για το θέμα αυτό. Δεν μπορούσε να εκφύγει της προσοχής των. Είναι πολύ σπουδαίο. Και έρχομαι τώρα να σας πω μόνο κάτι, ένα δυο αγιογραφικά χωρία παραπέρα από αυτά που λέει εδώ ο Ισαΐας. Θα μας πάρει και ένα από τους ψαλμούς ο Άγιος Κύριλλος και κάτι από τους πατέρες. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή 3 κεφάλαιων 10 έως 13 στίχη. Ήξι δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή. Θα έλθει, λέγει, η ημέρα του Κυρίου σαν όπως ο κλέπτης τη νύχτα, ευνηδίως. Ενή, εν τη οποία δηλαδή ημέρα, ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται. Θα είναι ακαριέα αυτή η μεταβολή. Δηλαδή, αγαπητοί μου, εφόσον ήρθαμε στην ύπαρξη, στο μηδέν δεν ξαναγυρίζουμε. Έχουν πολλά πράγματα να ειδούν τα μάτια μας. Γι' αυτό μην λυπηθούμε ότι πεθαίνουμε. Πάλι εγυρώμεθα, πάλι θα αναστηθούμε. Μην λυπηθούμε ότι πεθαίνουμε. Οι ουρανοί λοιπόν θα περάσουν, παρελεύσονται, θα περάσουν. Ριζιδών. Ο ρίζος, το ρήμι όμικρον γιώτα, θα πει θόρυβος. Θα περάσουν με τα πατάγου. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται. Τα στοιχεία της δημιουργίας θα λυθούν με την καύση. Τι λέει ο Ισαΐας, σας διάβασα, δεν το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Τι λέγει, σας το ξαναθυμίζω.
και τακίσονται πάσε δυνάμεις των ουρανών. Τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος? Στοιχεία καυσούμενα λυθίσονται. Τα στοιχεία της δημιουργίας, αφού θα καούν, θα λυθούν. Θα πει θα λυθούν. Όπως ακριβώς έχω ένα σύνθετο σώμα, αγαπητοί μου, και η φωτιά ή κάποιος άλλος τρόπος το διαλύει αυτό στα επιμέρους στοιχεία του. Κάνω μια απελευθέρωση στοιχείων. Αν κάψω τα ξύλα, έχω μια απελευθέρωση στοιχείων. Πώς μπορώ να πάρω την ποτάσα για την οποία έγινε λόγος την περασμένη φορά? Αν κάψω το ξύλο. Αλλιώτικα δεν μπορώ να πάρω την ποτάσα. Καίω το ξύλο, παίρνω τη στάχτη, παίρνω την ποτάσα. Η καύση λοιπόν των στοιχείων θα δώσει κάτι άλλο. Και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε. Και η γη και ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, όλα θα διαλυθούν. Όλα. Δια της πειράς. Ποια είναι αυτή η πειρά? Δεν το έχω σημειώσει. Αλλά λέγει κάπου ο Απόστολος Πέτρος ότι μέσα εις την ύλη είναι καταπληκτικό, δηλαδή, ότι μέσα σε αυτήν την ύλη των κόσμων αυτών και στους ουρανούς, δηλαδή σε ό,τι υλικών, έχει ο Θεός αποταμιεύσει το πυρ. Τότε τον καιρό που τα έγραφε αυτά ο Απόστολος Πέτρος ήταν ακατανόητα πράγματα. Πώς αποταμιεύεται το πυρ? Σήμερα το ξέρουμε. Είναι η ενέργεια η οποία μπορεί να εκλυθεί από τα υλικά στοιχεία. Είναι κατανόητο. Αυτά εγγράφησαν πριν 2.000 χρόνια. Σήμερα όμως καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Τούτονουν πάντων λιωμένων, όταν όλα αυτά πια θα λύονται και θα διαλύονται, ποταπούς δι υπάρχει ημάς εναγίες, αναστροφές και ευσεβίες, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσία της του Θεού ημέρας, διήν για την οποία ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται. Πού μπορούμε να σταθούμε? Δεν μένει παρά μόνο η ευσέβεια, αγαπητοί μου, όταν μέσα σε αυτό το φοβερό πράγμα οι ουρανοί διαλύονται, όχι μόνο η γη και οι ουρανοί, τα πάντα. Καινούς δε ουρανούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Το βρήκε ο πατήρ. Ο πατήρ Κωνσταντίνος, τον ευχαριστώ. Είναι στην Β' Πέτρου κεφάλαιο 3. Λέει, ιδενήν ουρανή και η γη, ινήν η τώρα ουρανή και η γη, δηλαδή αυτό που λέμε ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ο γαλαξίας μας, η άλλη γαλαξία, τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών που υπάρχουν, και η γη μας, ακούστε, γιατί λέει εδώ ουρανή και η γη, το αυτού λόγο τε θησαυρισμένη εισή πυρή. Με το λόγο το δικό του είναι τε θησαυρισμένη, κρύπτουν ως θησαυρών, δίκη θησαυρού, το πυρ. Τα ακούτε, το πυρ? Σήμερα σας είπα το ξέρουμε, γιατί βγάζουμε από την ύλη αυτό το πυρ, αυτήν την ενέργεια. Τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως. Αυτό το πράγμα θα γίνει, θα διαφυλαχθεί να γίνει την ημέρα της κρίσεως. Τότε θα γίνει εις ημέραν κρίσεως και απολύειας των ασεβών ανθρώπων και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καινούς δε ουρανούς και γίν καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν. Ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Καινούριους ουρανούς, καινούρια γη, κατά την υπόσχεσή του περιμένομαι. Εις τους οποίους ουρανούς και γη κατοικεί πια η αρετή, η δικαιοσύνη, δηλαδή η αγιότητα. Όχι η δικαιοσύνη με τη στενή σημασία, η αρετή, η αγιότητα. Το λέει και ο Ισαΐας αυτό, για τους καινούς ουρανούς και την καινή γη. Το λέει και η Αποκάλυψη αυτό.
Λέει στο 21 κεφάλαιο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ουκ εύθυν έτη». Είδα καινούργιο ουρανό, καινούργια γη. Δεν υπάρχει ο πρώτος ουρανός, δεν υπάρχει η πρώτη γη, πέρασαν, και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Προσέξτε, δεν πήγαν κάπου και έγινε στη θέση τους κάτι άλλο, αλλά αυτό που υπάρχει αλλάζει μέσα έξω. Θα ήταν δε αδιανόητο να πάει ο παλιός ουρανός και η παλιά γη κάπου και να γίνει κάτι καινούριο. Ο παλιός κόσμος γίνεται καινούριος. Ο παλαιωμένος γίνεται καινούριος. Γι' αυτό επέμεινα πολύ σε εκείνο το «ελιγίσετε», το «ηλυθίσετε» και τα λοιπά. Μέσα έξω γυρίζει ως βιβλίον που λέγει ο Ισαΐας. Για να δούμε τώρα, αγαπητοί μου, και κάτι από τους πατέρες. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 7,31: «Ούγαρ η υπόστασης, ουδέ...» Όχι. Είναι του Αγίου Ιρηναίου που χρησιμοποιεί ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Κορινθίους 7,31. Είναι ο Άγιος Ιρηναίος στο απόσπασμα 96 στην πατρολογία. Λέει το εξής: «Ούγαρη υπόσταση, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται, αληθής γαρ και βέβαιος ως εις της άμνος αυτήν. Διότι ούτε η υπόσταση ούτε η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται». Δεν έχουμε το μηδέν. Δεν γυρίζουμε στο μηδέν, γιατί εκείνος που την συνέστησε την δημιουργία είναι αληθής και βέβαιος. «Εγώ ημί ο αμήν και ο βέβαιος», λέει ο Χριστός. Το λέει και ο Πατήρ, δηλαδή ο Θεός Λόγος είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο αμήν, ο Κύριος, ο βεβαιών και ο βέβαιος. Αυτός ό,τι κάνει στο μηδέν δεν το ξαναγυρνά. Αλλά, όπως λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Τι περνάει? Όχι η ουσία της κτήσεως, αλλά το σχήμα. Δηλαδή η μορφή του σχήματος θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Του τέστην ενείς παράβασης γέγονεν ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής. Σε αυτόν τον χώρο του πάλιωσε ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του. Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο. Ποιο σχήμα? Το σφαιροειδές. Έγινε πρόσκαιρον. Προειδότος τα πάντα του Θεού. Επειδή προεγνώριζε ο Θεός τι θα εγίνετο. Μία μικρή παρένθεση. Γιατί μέσα στο αχανές αυτό σύμπαν ο Θεός έκανε τη γη μας να κατοικούμε και να αισθανόμαστε στενόχωρα και να μιλάμε περί εξαντλήσεως των αγαθών της γης, εξαντλήσεως του πετρελαίου, εξαντλήσεως του καρβούνου, του άνθρακος, ότι η γη δεν μας φτάνει να τραφούμε, να βγάζουμε παρατηρήσεις όπως του Μάλθου και να έχουμε τον Μαλθουσιανισμό και τον νέο Μαλθουσιανισμό, και ότι πρέπει να έχουμε περιορισμό των γεννήσεων και ότι ο πληθυσμός αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο ενώ τα προϊόντα της γης αυξάνουν κατά αριθμητική πρόοδο, και συνεπώς και να μαλώνουμε γιατί η γη είναι πολύ μικρή. Αγαπητοί μου, προσέξτε, η απάντηση είναι πολύ απλή. Αφού το σπίτι μας δεν είναι μόνιμο εδώ και γρήγορα θα περάσει, αναμφισβήτητα, δεν χρειάζεται να είναι η γη πιο μεγάλη. Μας κρατάει τόσο ο Θεός όσο χρειαζόμαστε τα εφόδια της. Μετά θα τελειώσει η ιστορία. Ύστερα, το επιχείρημα γιατί γίνονται οι πόλεμοι, γιατί η γη είναι μικρή, λάθος. Μήπως δεν χωρούσε 4 ανθρώπους τον Αδάμ, τον
την Εύα, τον Κάιν και τον Άβελ. Γιατί σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ? Αν γίνονται πόλεμοι, δεν είναι γιατί υπάρχουν πάθη, πάθια, πάθια, πάθια. Αυτό για τα πάθη γεννούν τους πολέμους. Και όχι απλώς ο πληθυσμός των 5 ή των 10 δισεκατομμυρίων πάνω στη γη. Πάρτε παράδειγμα πως είναι η κατανομή διατροφής της γης, για να το καταλάβουμε αυτό. Δεν στέλνουμε σε εκείνους που πεινούν, γιατί θέλουμε να έχουμε υψηλά τις τιμές των προϊόντων μας και άλλα πολλά φοβερά του λεγόμενου πολιτικού κόσμου, πολιτισμένου κόσμου. Ώστε λοιπόν, γι' αυτό έκανε ο Θεός τη γη μικρή, ναι, και για ακόμα ένα λόγο, για να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Να λέμε είναι μικρή η γη, αλλά ο Θεός είναι βοηθός, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Οι Εβραίοι 2 εκατομμύρια άνθρωποι σαν στην έρημον. Ποιος τους έτρεφε? Ο Θεός. Εκεί τι τους επαιδαγώγει? Τους επαιδαγώγει να έχουν την ελπίδα τους και την εξάρτησή τους από το Θεό. Μερικοί βρέθηκαν, όταν το Σάββατο, ξέρετε, δεν έπεφτε μάνα, βρέθηκαν να μαζέψουν, όχι μόνο για το Σάββατο, επιτρέπετο για το Σάββατο την άλλη μέρα. Φοβήθηκαν μήπως δεν ρίχνει ο Θεός μάνα και μάζευαν περισσότερο. Αυτό σκουλίκεζε. Ενώ το μάνα που μάζευαν την Παρασκευή για το Σάββατο δεν σκουλίκεζε. Και θύμωσε ο Θεός, οργίστηκε ο Θεός, λέγοντας επιτέλους δεν έχετε εμπιστοσύνη σε μένα. Είναι να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είναι στην έρημο και του λέγουν οι μαθητές του: Κύριε, απόλυσον τους όχλους. Διότι είναι κουρασμένοι, είναι πεινασμένοι, να πάνε στα γυροδοχωριά, έπρεπε να περπατήσουν και να βρουν ψωμί. Και τότε λέει ο Κύριος: Δώσατε τους εσείς να φάνε. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: ο έρημος ο τόπος. Τι ωραίο αυτό! Έρημος ο τόπος, αλλοτρέφων την οικουμένη πάρεστη. Εκείνος που τρέφει την οικουμένη είναι παρόν. Ήθελε λοιπόν ο Θεός να έχει αυτό, την αναπάσα στιγμή εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό. Αυτό είναι όλο όλο. Και το λέει πολύ ωραία εδώ ο Άγιος Κυρίλλος: Παρελθόντος δε του σχήματος τούτου και ανανεωθέντος του ανθρώπου, γίνεται καινούργιος ο άνθρωπος, και ακμάσαντος προς την αυθαρσία, ώστε μη και τη δύναστε πέρα παλαιοθύνε, να μην μπορεί πια να παλιώσει ο άνθρωπος, έστε θα είναι ο ουρανός κενός και η γη καινή. Καινούργιος ουρανός, καινούργια γη. Εν της καινής, στους καινούργιους ουρανούς, ανεμενεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, το καινούργιο σύμπαν θα γίνει η βασιλεία του Θεού. Αναμενεί ο άνθρωπος αή καινός, πάντοτε καινούργιος, και προσομιλών το Θεό. Θα έχει την κοινωνία με το Θεό και θα βλέπουμε το Θεό εν προσώπω Ιησού Χριστού. Φυσί γαρ Ισαΐας, γιατί λέει ο Ισαΐας: Ον τρόπον γαρ ο ουρανός καινός και η γη καινή. Α, εγώ ποιώ, μένει ενώπιόν μου, λέγει Κυρίος. Με τον τρόπο που ο ουρανός είναι καινούριος και η γη καινή, εκείνα που εγώ κάνω μένουν ενώπιόν μου, μπροστά μου, και δεν εξαφανίζονται πια εις τους αιώνας των αιώνων, στην αιωνιότητα, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας 66,22. Αλλά λέει ακόμα και το εξής το βιβλίο της Διδαχής, παλιό βιβλίο αρχών του δεύτερου αιώνος: Και τότε φανίσετε τα σημεία της αληθείας. Τα σημεία της αληθείας, πρώτον σημείων, εκπετάσεως εν ουρανό, άπλωμα έκπτυσης. Ήτα σημείων φωνής άλπιγκος, που λέει ο Κύριος θα σαλπίσει άγγελο, το λέει ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη. Και το τρίτον, ανάσταση νεκρών. Τρία σημεία αληθείας. Αληθείας! Ποια είναι αυτά? Καινούριος ο κόσμος, θα σαλπίσει άγγελος και θα αναστηθούν οι νεκροί. Αυτά τα τρία πράγματα. Και όπως πολύ ωραία λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι από τον 31 του Θεολογικών Λόγων, λέει:
δύο γεγόνα συμμεταθέσεις βίου επιφανής εκ παντός αιώνος. Και δύο διαθήκε καλούνται και σεισμοί γης δια το του πράγματος περιβοήτου. Ημέν από τον ειδόλων επί του νόμου, ή δε από του νόμου προς το Ευαγγέλιο. Έγιναν, λέει, δύο μεταθέσεις βίου σε όλη την ιστορία, και δύο διαθήκες καλούνται και δύο σεισμοί. Η μία είναι από το πέρασμα της ειδωλολατρίας στο χριστιανισμό, συγγνώμη, ειδωλολατρίας στο νόμο, η δεύτερα από το νόμο στο χριστιανισμό, δια νέου τρίτου σεισμού θα πραγματοποιηθεί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, η εντεύθεν επί τα εκείσε μετάστασης. Τρίτος σεισμός, μετάθεσης από τα εδώ εις τα εκεί, από τα παλιά στα καινούργια. Αγαπητοί μου, όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ ωραία. Όταν κανείς αυτά σκέφτεται διαρκώς μες στο μυαλό του, τον συνέχουν, τον συγκλονίζουν σε ολόκληρη τη ζωή του. Βλέπει το σύμπαν και λέγει θα γίνει καινούργιο, βλέπει τη γη θα γίνει καινούργια. Τότε δεν λυπάται για τον παρόντα κόσμο, παρά μόνο για την περίπτωση που οι άνθρωποι αματάνουν. Ο ίδιος όμως προσπαθεί και αγωνίζεται να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, για να ζήσει μέσα εις αυτούς τους καινούργιους ουρανούς και την καινούργια γη. Αλλά το θέμα δεν εξυντλήθη. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.